ζωντανός στις μνήμες όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά και των ανθρώπων που τον αγάπησαν. Όσων τον γνώρισαν ή απλά αγαπούν την κριτική μουσική και παράδοση, μένει 6 χρόνια μετά το θάνατό του ο Σπύρος Ιφογεωργάκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τον θυμάμαι πάντα. Ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος. Αλλά Σπύρος Ιφογεωργάκη και όλη αυτή τη φουρνιά που περάσανε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγεννήσει ο τόπο μας και μακάρι. Ο Σπύρος Ιφογεωργάκης, μια έντονη προσωπικότητα της κριτικής μουσικής, που με τη λύρα του εξύψωνε τον πολιτισμό του τόπου, ήταν το πρόσωπο της βραδιάς χθες, την οποία πλαισίωναν μουσικά άτομα που βρέθηκαν μαζί του, άτομα που διδάχθηκαν, άτομα που όπως είπαν δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. Δεν μπορούσα να λείπω αυτή τη βραδιά από τη βραδιά της Ιφογεώργης, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ και πάντα οπότε γίνεται μια τέτοια βραδιά θα είμαι παρόν. Είναι πραγματικά μεγάλη ευχαρίστηση που σήμερα καταφέρουμε έστω να αποδώσουμε ένα πολύ μικρό φόρο τιμής μπροστά στην αξία του κριτικού καλλιτέχνη, μπροστά στην αξία του ανθρώπου που λέγεται Σπύρος Ιφογεωργάκης. Το παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία των Μυρών με πρωτοβουλία του Δήμου, έδωσαν και μέλη της οικογένειάς του που μίλησαν για τον Σπύρο Ιφογεωργάκη. Τον άνθρωπο, τον καλλιτέχνη, τον δάσκαλο, τον κριτικό. Ο Σπύρος βέβαια λείπει πολύ από την οικογένειά του. Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης, ένας καλός πατέρας, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας καλός σύζυγος και πέρασα μαζί του χρόνια ευτυχισμένα. Έφυγε πλήρης ημερών, άφησε πλούσιο έργο. Τώρα οι επόμενες γενιές πρέπει να το διαιωνίσουν όσο μπορούν καλύτερα, να μην χαθούν αυτά τα τραγούδια γιατί είναι κρίμα. Ο Σπύρος Ιφογεωργάκης είχε δώσει την τελευταία του συνέντευξη στην εκπομπή της Κρήτη TV διακριτικά και τη Βούλα Νεονάκη. Ποτέ δεν είπα εγώ, ποτέ, εγώ αφήνω τους άλλους ανθρώπους να λένε για μένα, όχι εγώ για μένα. Στο σπίτι του στους Βόρους είχε μιλήσει για τη μεγάλη του αγάπη τη μουσική, τη λαχτάρα του να ζήσει με αυτή σε όλη του τη ζωή, αλλά και την πιστή του πορεία με γνώμονα τη διατήρηση της παράδοσης.